And the Oscar goes to Tom and Teal. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ όλου. Είναι, είναι μεγάλη τιμή για μένα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε... Δεν το περίμενα ποτέ ότι θα είμαι Να είστε να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλώ ήρθατε, παιδιά. Σήμερα κλείνει μια πολύ όμορφη χρονιά, το 2019 ενώ, μια χρονιά που όπως έχω ξαναπεί και σε προηγούμενα βίντεο ήταν πολύ γεμάτη για τον κινηματογράφο, μια χρονιά με εκπληκτικές ταινίες, με comic book ταινίες, με δράματα, με περιπέτειες, είχε γενικά απ' όλα. Αυτή η χρονιά λοιπόν έκλεισε με τα βραβεία Oscars. Oscars που είχαν αρκετές εκπλήξεις. Όμως επειδή εμείς εδώ δεν είμαστε ένα απλό κανάλι, ε, πώς θα σας το πω ρε παιδί μου, θέλουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Πάντα έβαλα ψηφοφορία και στο Instagram αλλά και στην κοινότητα του YouTube για να ψηφίσετε εσείς τα δικά σας Όσκαρ. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα συγκρίνουμε τα βραβεία Όσκαρ με τις δικές σας ψήφους αλλά και με τις δικές μου επιλογές. Φύγαμε! Σήμερα θα με βλέπετε στην άκρη του πλάνου γιατί επέλεξα να φτιάξω μια παρουσίαση για εσά και να βλέπετε και εσεί κατευθείαν ποιοι είναι οι νικητέ των βραβείων, ποιοι είναι οι δικοί σα νικητέ και ποιε είναι οι δικέ μου επιλογέ. Πάμε να τι δούμε. Πρώτη υποψηφιότητα είναι το Όσκαρ πρώτου αντρικού ρόλου. Υποψήφοι σε αυτή την κατηγορία ήταν ο Αντώνιο Μπαντέρα με το Pain and Glory, ο Λεωνάτο Ντικάπριο με το Once Upon a Time in Hollywood, ο Adam Driver με το Marriage Story, ο Χόακιν Φίνιξ με το Τζόκερ και ο Τζόναθαν Πρι ή Πράι. Συγχωρέστε το λέω λάθο το όνομά του και στην ταινία The Two Popes. Ο νικητή φυσικά των Όσκαρ ήταν ο Χόακιν Φίνιξ. Η επιλογή η δική σα ήταν ο Χόακιν Φίνιξ. Αλλά παιδιά, ο Φίνιξ είναι και η δική μου επιλογή γιατί κακά τα ψέματα ήταν αξεπέραστο φέτο. Μιλάμε για μια εκπληκτική ερμηνεία. Και οι υπόλοιποι ηθοποιοί, ειδικά ο Adam Driver, ξεχώρισε στο Merit Story ε, και δεν την περίμενα αυτή την ερμηνεία από την αλήθεια από αυτόν τον ηθοποιό. Είναι ένα πάρα πολύ καλό ηθοποιό με πολύ μέλλον μπροστά του. Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο είναι πάντα εκπληκτικό όπω είναι σε κάθε του ταινία. Και θα δικήσω ίσω τον Αντώνιο Μπαντέρα και τον Τζόναθαν Πρι, γιατί δεν έχω δει αυτέ τι δύο ταινίε, όμω είναι στα προσεχή μου σχέδια. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσω ταινία χωρί να την δω. Συνεχίζουμε στην επόμενη κατηγορία και είναι το Όσκαρ δεύτερου αντρικού ρόλου. Εδώ οι υποψήφοι ήταν ο Tom Hanks με το A Beautiful Day in the Neighborhood, ο Anthony Hopkins με το The Two Popes, ο Al Pacino με το The Irishman, ο Τζο Pesci με το The Irishman επίσης και ο Brad Pitt με το Once Upon a Time in Hollywood. Ο νικητής των Oscars ήταν ο Brad Pitt, η δική σας επιλογή ήταν ο Brad Pitt και φυσικά και η δική μου επιλογή είναι ο Brad Pitt, δεύτερη υποψηφιότητα, δεύτερο Oscar που συμφωνούμε. Και όπως είπα και για τον Joaquin Phoenix, έτσι και για τον Brad Pitt, η περμηνία του ρε παιδιά στο Once Upon a Time in Hollywood ξεχώριζε. Βέβαια σε αυτή την κατηγορία παιδιά αδικείται και ο Pesci αλλά και ο Al Pacino που κοταροχτυπιούνται στην ταινία The Irishman, εκπληκτική ηθοποίκη 2, εκπληκτικές ερμηνείες και από τους δύο. Ξέρω πως όλος ο κόσμος μιλάει για την ερμηνεία του Τζοπέση, όμως εμένα μου έκανε εντύπωση και νομίζω πως ξεχώρισε και ελάτρεψα την ερμηνεία του Αλπατσίνο. Προχωράμε στην επόμενη κατηγορία και είναι το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου. Εδώ υποψήφιες ήταν η Σύνθια Έριβο ή Ερίβο με την ταινία Harriet, η Scarlett Johansson με το Merit Story, η Cersei Ronan με το Little Woman, η Charlize Theron με το Bombshell και η Ρενέ Zellweger με το Judy. Η νικήτρια των Oscars ήταν η Ρενέ Ζελβέγγερ. Παιδιά, η δική σα επιλογή ήταν Σκάλεν Γιώχανσον. Αλλά είναι λογικό η ταινία Merit Story παίζονταν στο Netflix, οπότε την είδανε οι περισσότεροι από εσά. Αυτή την ταινία έχω δει και εγώ. Τι υπόλοιπε δεν τι έχω δει ακόμα. Κάποιε ακόμα δεν έχουν βγει στον κινηματογράφο. Γενικά, δεν είναι δουλειά μου να βλέπω ταινίε σαν και αυτέ. Είναι λίγο, πώ να το πω ρε παιδί μου, πιο πολύ για φιλικού γένου κοινό. Όμω, επειδή σαν και εσά και εγώ μόνο το Merit Story έχω δει, θα επιλέξω για αυτή την κατηγορία νικήτρια τη Scarlett Johansson. Αλλά για αυτόν και για κανέναν άλλο λόγο. Όχι δηλαδή ότι η Scarlett δεν ήταν εκπληκτική στο Merit Story, έτσι. Εάν δείτε, παιδιά, την ταινία, εγώ δεν το πίστευα πω η Scarlett Johansson μπορεί να ερμηνεύσει έτσι ένα ρόλο. Η επόμενη κατηγορία είναι το Oscar δεύτερου γυναικείου ρόλου. Και εδώ οι υποψήφιε ήταν οι εξή. Η Kathy Bates με την ταινία Ritual Jewel. Η Scarlett Johansson με τον Jojo Rabbit αυτή τη φορά είναι από τις σπάνιες φορές που είναι ένας ηθοποιός, ο ίδιος ηθοποιός, σε δύο υποψηφιότητες για πρώτο γυναικείο ρόλο και για δεύτερο γυναικείο ρόλο. Επόμενη είναι η Laura Dern για το Marriage Story, η Florence Po για το Little Woman, αν τη λέω σωστά κι αυτή, και η Margot Robbie για το Bombshell. Η νικήτρια των Oscars ήταν η Laura Dern. Η δική σας επιλογή είναι η Scarlett Johansson και πιστεύω πως όπως και στην προηγούμενη ε, κατηγορία την επιλέξατε επειδή αυτήν γνωρίζετε. Η δική μου επιλογή είναι η ίδια με τον Όσκαρ. Η Laura Dern, παιδιά, στο Merit Story δίνει ρέστα. Πραγματικά Υποδίεται στο Merit Story μια στιγμή και ομή δικηγόρο που κοιτάει να πάρει ό,τι μπορεί από την πελάτη τη χωρί να έχει κανέναν ενδιασμό. Και αυτό το περνάει από το πρώτο δευτερόλεπτο. Εκπληκτική Laura Dern, το αξίζει αυτό το Όσκαρ και με το παραπάνω. Επόμενη κατηγορία είναι το Οσκάρ Μουσικής Επένδυσης. Μία από τις αγαπημένες μου κατηγορίες, γιατί είμαι και μουσικός συν όλα τα άλλα, οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον για μένα συγκεκριμένη κατηγορία. Πάμε να δούμε τις υποψηφιότητες. Οι υποψηφιότητες λοιπόν εδώ ήταν το Joker, το Star Wars The Rise of Skywalker, το 1917, το Little Woman και το Marriage Story. Και ο νικητής σε αυτή την κατηγορία, παιδιά, είναι η ταινία Joker. Και δεν θα πω αδικαιολόγητα. Η ταινία Joker έχει ένα εκπληκτικό soundtrack, ένα λίγο διαφορετικό soundtrack με πιο σύγχρονε επιρροέ. Δεν συμφωνώ εγώ με αυτή την επιλογή γιατί δεν έχει το soundtrack του Joker μια συνέχεια, μια ροή. Ε, Αναλλάσσονται οι μουσικές από μια δραματική μουσική σε μια χαρούμενη μουσική χωρίς να υπάρχει σύνδεση μεταξύ τους. Απλά με ένα fade in και ένα fade out. Ή το αντίστροφο αυτό για μένα λίγο με χαλούσε. Αλλά επαναλαμβάνω, μιλάμε για μια εκπληκτική δουλειά. Η δική σας επιλογή εδώ ήταν και πάλι το Joker και η δική μου επιλογή παιδιά είναι το Star Wars The Rise of Skywalker και τη μουσική του John Williams. Αξεπέραστος John Williams, έχει δυσαρώσει τα βραβεία όλες τις προηγούμενες χρονιές πάλι με την ίδια ταινία και πιστεύω πως τιμή είναι και είναι, γιατί είναι και μεγάλος ο άνθρωπος, έπρεπε να το το δώσουν αυτό το Όσκαρ και όχι μόνο τη σένεκεν, αλλά γιατί το αξίζει. Έχει κάνει πολύ ωραίε τροποποιήσεις στο ήδη επικό soundtrack του Star Wars και νομίζω πως εδώ το άξιζε και με το παραπάνω. Επόμενη κατηγορία είναι το Όσκαρ σκηνοθεσία. Και εδώ, παιδιά, έγινε ένα κακό χαμό γιατί έχουμε πολύ δυνατέ υποψηφιότητε. Γενικά έπαιξαν μπάλα πολύ δυνατοί σκηνοθέτε το 2019 και, όπως και να, ήταν μια πολύ δύσκολη κατηγορία. Πάμε να δούμε τις υποψηφιότητε. Το Parasite του Bong Joon-ho, φυσικά, το Once Upon a Time in Hollywood του Quentin Tarantino, το Joker του Todd Phillips, το The Irishman του Martin Scorsese και το 1917 του Sam Mendes. Εκπληκτικές ταινίες όλες, παιδιά, εκπληκτικές σκηνοθετικά όλες και τεράστια ονόματα όλα. Αλλά εδώ την έκπληξη την έκανε ο Κορεάτης, ο αγαπημένος μου πλέον Κορεάτης, Bong joon που κέρδισε το Όσκαρ, το έκλεψε θα λέγαμε, από όλα αυτά τα μεγαθύρια που υπήρχαν στην ίδια κατηγορία. Η δική σας επιλογή, παιδιά, για το Όσκαρ σκηνοθεσίας είναι το Joker. Η δική μου επιλογή είναι ίδια με τον Όσκαρ και φυσικά το Parasite. Το Parasite, παιδιά, σκηνοθετικά είναι μια κατηγορία μόνο του. Δεν μπορώ καν να το εξηγήσω εάν δεν το δείτε με τα μάτια σας. Το πώς αναλάσετε μία ταινία από δράμα σε κομμωδία και μετά σε χώρο ταινία, δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει εύκολα ένα σκηνοθέτη και το να το βλέπει σε μια κορεάτικη παραγωγή ταινία είναι λίγο εξωπραγματικό και λίγο περίεργο. Γι' αυτό και το Parasite σάρωσε τα βραβεία Όσκας. Συνεχίζουμε δυνατά με την επόμενη κατηγορία και είναι το Όσκαρ ξενόγλωση ταινία. Εδώ, παιδί, οι υποψηφιότητε είναι οι εξή: Το Parasite, το Le Miserables, το Corpus Christi, το Haneland και το Pain and Glory. Είμαι ειλικρινή πάντα απέναντί σα. Να σα πω από τώρα πω δεν έχω δει καμία άλλη ταινία εκτό από το Parasite και είμαι σίγουρο πω καμία άλλη, ειδικά σε αυτή την κατηγορία, δεν θα είναι καλύτερη από αυτή. Εδώ η επιλογή των Oscars, ο νικητής δηλαδή, είναι φυσικά το Parasite. Η δική σας επιλογή είναι επίσης το Parasite και η δική μου επιλογή, όπως καταλάβατε από το intro, είναι η ίδια ταινία. το παιδιά, τα είπα στην προηγούμενη κατηγορία, οπότε δεν θα τα επαναλαμβάνουμε, συνεχίζουμε. Η επόμενη κατηγορία που θα δούμε είναι το Oscar Original Σενάριο. Οι υποψηφιότητε είναι οι εξή. Και πάλι το Parasite, το Merit Story, το Once Upon a Time in Hollywood, το Knives Out και το 1917. Και εδώ, παιδιά, πολύ δύσκολη κατηγορία, πολύ δυνατές όλες οι υποψηφιότητες, με φοβερά σενάρια. Γενικά το 2019 είναι πολύ δυνατή χρονιά για τον κινηματογράφο και εδώ έπεσαν κορμιά. Ο νικητής των Oscars ήταν... το Parasite του Bong Joon-ho. Γενικά, όπως είπα και πριν, σάρωσε στα βραβεία το Parasite. Η δική σας επιλογή εδώ πέρα είναι το Once Upon a Time in Hollywood, αλλά παιδιά, η δική μου επιλογή εδώ είναι το Knives Out. Δεν έχω προλάβει ακόμα να κάνω review για αυτή την εκπληκτική ταινία. Το σενάριό της είναι πρωτότυπο θα έλεγα, αλλά δεν είναι πρωτότυπο λόγω της φύσης του σενάριου, αλλά λόγω της οπτικής που βλέπει αυτό το σενάριο. Διότι ενώ μιλάμε για μια ταινία μυστηρίου, όπως και πολλές άλλες ταινίες, εδώ το μυστήριο το βλέπεις από άλλη οπτική γωνία. Ξέρεις τι έχει γίνει στο τέλος και το βλέπεις να εκτιλήσετε και να ξετυλίγεται σιγά σιγά. Αυτό για μένα είναι μια εκπληκτική ιδέα η οποία κιόλας εφαρμόστηκε τέλεια στη συγκεκριμένη ταινία και για μένα άξιζε εκείνη το Όσκαρ. Όχι φυσικά ότι δεν το αξίζει το Parasite έτσι και εδώ μιλάμε για εκπληκτικό σενάριο, μιλάμε για ένα περίεργο σενάριο και μιλάμε για μια ταινία που δεν μπορούσες σε καμία στιγμή της να προβλέψεις τι θα γίνει μετά. Όσκαρ διασκευασμένου σενάριου. Εδώ οι υποψηφιότητες είναι οι εξή. Τζότζο Ράμπιτ, Λίτλ Γκούμπεν, The Irishman, Joker και The Two Popes. Σε αυτή την κατηγορία, παιδιά, του Όσκαρ το πήρε η ταινία του Τάικα Γουαϊτίτη, Τζότζο Ράμπιτ. Όμω η δική σας επιλογή είναι το Joker του Todd Phillips, όπω και η δική μου επιλογή. Εγώ παιδιά επιλέγω τον Τζόκερ σε αυτή την κατηγορία γιατί δεν έχω δει τις υπόλοιπε ταινίε. Εκτό από το The Irishman δηλαδή, που οκ, okay, δεν πιστεύω πω αξίζει Όσκαρ διασκευασμένου σενάριου. Γενικά το The Irishman νομίζω πω αδικεί τον ίδιο του τον εαυτό. Λίγο μικρότερο να ήταν ο Μάρτιν Σκορτσέζε, θα έχεις σαρώσει στα βραβεία Όσκαρ. Θα έχεις σαρώσει σε όλα τα βραβεία βασικά. Ο μόνο λόγο που δεν έχει σαρώσει το The Irishman είναι πολύ μεγάλη διάρκειά του. Επόμενη κατηγορία είναι το Oscar καλύτερων visual effects. Και εδώ οι υποψηφιότητε ήταν οι εξή: Star Wars The Rise of Skywalker, Avengers Endgame, The Lion King του 2019 φυσικά, The Irishman και 1917. Εδώ παιδιά προς μεγάλη μου έκπληξη το Oscar πήγε στο 1917. Η δική σας επιλογή είναι το Avengers Endgame, όπως και φυσικά και η δική μου επιλογή. Και εδώ θέλω να πω και να σταθώ στο ότι γιατί τέτοιο κόμπλεξε παιδιά και στα Όσκαρ με τις ταινίες της Marvel. Σε μία μόνο κατηγορία είχε υποψηφιότητα αυτή η ταινία και νομίζω πως το Endgame στο συγκεκριμένο τομέα είναι αξεπέραστο. Για να μην πω το ότι δώσατε το Όσκαρ στο 1917, που το 1917 μπορώ να πω πως σαν τεχνική το ότι κολλάγανε μεταξύ τους τα πλάνα και φαινόταν σαν μονοπλάνο. Είναι πρωτοπόρο για το σινεμά. Όμω, παιδιά, συγγνώμη, αλλά το κόλλημα του πλάνου που πηδάει από τη μία σκηνή και πέφτει μετά σε ένα καταράκτη είναι ένα πολύ πρόχειρο CGI. Οκ, okay, εντυπωσιακό, αλλά πρόχειρο. Και όταν βλέπει μια ταινία η οποία είναι φυσική με φυσικά πλάνα και ξαφνικά σου πετάγεται ένα τόσο πρόχειρο CGI, σου τη σπάει λίγο. Για μένα, εδώ αυτό είναι έγκλημα. Έπρεπε το Όσκαρ να πάει στο Endgame. Επόμενη κατηγορία: Το Όσκαρ τη ταινία τη χρονιά και είναι και η τελευταία κατηγορία, παιδιά. Εδώ που, όπω και στι προηγούμενε, όπω προείπα, έπεσε μεγάλο ξύλο. Και έπεσε μεγάλο ξύλο, γιατί εδώ έχουμε ταινιάρε. Πάμε να τι δούμε. Υποψηφίωτε εδώ είναι το Jojo Rabbit, το Parasite, το το The Irishman, το 1917, το Joker, το Once Upon a Time in Hollywood, το Little Women και το Marriage Story. Είναι η μόνη κατηγορία που πιστεύω πως όποια ταινία και να το έπαιρνε δεν θα έλεγε κανένας τίποτα σε κανέναν. Η πιο safe επιλογή παιδιά που θα μπορούσε να κάνει εδώ η Ακαδημία ήταν να δώσει το Όσκαρ στο 1917. Είναι πρωτοπόρο για το σινεμά όπως προείπαμε, γενικά έχει όλα τα στοιχεία που μπορεί να έχει μια οσκαρική ταινία. Όμως προς τιμήν τους το Όσκαρ πήγε στο αγαπημένο μου Parasite. Και μπράβο τους. Βέβαια μπορεί να το κάνανε και για σκοπούς marketing καθώς όταν δίνεις το Όσκαρ σε μια ξενόγλωσση ταινία, πόσο μάλλον σε μια κορεάτικη ταινία, ανοίγουν οι ορίζοντές σου και όπως και να το κάνεις αποκτάς μεγαλύτερο κοινό. Η δική σας επιλογή εδώ παιδιά και το καταλαβαίνετε γιατί είναι αυτή η επιλογή, είναι το Joker. Το καταλαβαίνω πω οι περισσότεροι από εσά δεν έχουν δει τι υπόλοιπε ταινίε και γι' αυτό και βγήκε το Joker. Αλλά όχι ότι δεν αξίζει και το Joker το Όσκαρ τη καλύτερη ταινία τη χρονιά. Έτσι, το ξαναλέω, αξίζουν όλε οι ταινίε αυτό το Όσκαρ. Η δική μου επιλογή συμφωνεί παιδιά με την Ακαδημία και εγώ θα ψήφιζα το Parasite. Εκπληκτική ταινία, είναι μια κατηγορία μόνη της όπως προείπα. Αν την δείτε θα καταλάβετε πως κάτι παρόμοιο δεν έχετε ξαναδεί, θα περάσετε τέλεια. Αυτά λοιπόν ήταν τα φετινά βραβεία Οσκάρ. Κάτω στα σχόλια θα ήθελα από εσάς να μου γράψετε αν συμφωνείτε με τις επιλογές της Ακαδημίας, εάν συμφωνείτε με τις δικές μου επιλογές ή διαφωνείτε. Γενικά να κάνουμε μια όμορφη συζητησούλα όπως πάντα. Γουστάρω να βλέπω πολύ τα σχόλιά σας παιδιά και τα βλέπω όλα. Και το ξέρετε αυτό. Εγώ ήμουν ο Θωμάς και αν θέλεις yeah. να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, αλλά και backstage υλικό από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ yeah. πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όλοι όμορφα.